Πατρίκ. 9. 9 δεκάτου. Τελευταία προπόνηση. Τελευταία προπόνηση. Έτσι. Δεκαράκι. Τεμπάκι. Χθες 30 βαθμούς. Σήμερα με φούτερ. Όχι αστεία. Και πάμε να δούμε. Πώς το βλέπεις το τεμπάκι, θα βγει εύκολα? Ναι, 10 λεπτάκια είναι τίποτα. Εντάξει, διατασούλες. Ετοιμαζόμαστε. Φύγαμε. Αλλάξαμε με Πάτρικ στολή εργασίας. Μαλάκα, δεν έχω καμία όρεξη. Αλλά είναι τελευταίο δεκάρι, ρε φίλε. 10 λεπτάκια. Είναι τελευταίο δεκάρι τώρα, εντάξει, γαμιέθη. Αύριο Marathon Expo. Αύριο είναι ωραία. Αύριο, ναι. Έχει, αύριο έχει ψώνια. Λοιπόν, στείνω για διατάσεις. Έρχεται. Είναι καμία διάταση. Μπορεί και εγώ εδώ πέρα δίπλα στο λίγο. Κάνουμε όλα μαζί. Βλέπεις και πλανά, πιο βε. Πάτρικ, έχουμε φτιάξει πολύ καλά πόδια, φίλε. Εδώ θα βάλω μουσική, μη φάνει το μόνο. Λίγο έτσι, Πάτρικ, και φύγαμε. Θες να κάνεις ένα λιγάκι εσύ? Εγώ σίγουρα, ναι. Τι, να διαδραθείς? Είμαι στα δύο, αλλά πάμε, ναι. Θες? Ναι. Ένα γυράκι ακριβώς έχω βάσει. Μπαίνω ένα γύρο, να βαρέσω διάρρη. Πάτρικ είναι πιασμένος όμως. Δεν το βλέπω πολύ καλά. Εντάξει, πάμε να το διαλύσουμε. Τέλος, 10 λεπτάκι, average 4.02. Πάτρικ, παλμούς. 182. Απαιτητικό. Ναι. Πότε έχει, στο ποιον αγώνα θες pacing? 5 κάτω από 20. Δώσε αγώνα, ημερομηνία. Δεν ξέρω. Για τους ακόλουθους. Δεν έχω ιδέα, θα δείξω. Εντάξει. Πεντάρες θα πλανήγησε. Πάντα στην επόμενη Κυριακή, Πάτρικ έχει σίγουρα βάθρο. Το μόνο σίγουρο. Δύσκολο. Μπαίνουμε από θεραπεία. Τέλος. Πάτρικ, μπες πλάνο. Μπες πλάνο για αδερφή αγκαλιά πριν από μαραθώνιο. Δεν θέλω να το κρατώ, βαριέθηκα να το κρατώ. Λοιπόν, πότε θα κάνουμε μια μέρα στρατηγική να ανεβάσουμε? Σάββατο. Και σου ρωτήσαμε το μήνα. Και σου ρωτήσαμε. Ναι. Κάνε σπίτι. Λοιπόν, τέλος, διατάσεις και χαιρετούρα. Αυτό ήταν. Τέλος, μαλάκα. Πάμε να βγούμε. Πάτρικ, πέθηκε on camera αυτό. On camera. Ρολόι, τι είπες, έχει κατέβει 2 σκάλες από το που ξεκίνησες. Ναι. Πόσα κιλά έχεις χάσει την προετοιμασία? 5 μήνες. Πόσα κιλά? Πόσα κιλά, 7. 7 κιλά, μαλάκα. Εδώ πρέπει να χάσω κι εγώ 5. Εντάξει, τότε ήμουν από super bulk, από gym. Είχα φτάσει 80 κιλά. Λοιπόν, συναισθήματα, Πάτρικ? Είσαι καθόλου αγχωμένος?
Εγώ χθες βράδυ βάρεσα μια φρίκη. Ήμουν λίγο αγχωμένος. Φρίκη, όχι, αλλά το. Φρίκη. Μου έρχεται λίγο μόνο. Ναι. Μου κάνει κάτι επιστρέψει. Και σήμερα που άκουγα από το podcast του. Πώς λέγεται, που εννοούμε Σαββίδη, αλλά και ψιλοαγχώθηκα λίγο. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ πιστεύω πολύ στην προπόνηση που έχουμε κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι θα βγει καλά. Και δεν με φοβίζει. Δεν μ' άρεσε. Συγκριτικά και μόνο με πέρσι, δηλαδή. Ξέρουμε ότι θα βγει. Νομίζω και νεκροί να είμαστε κάτω από 4 ώρες θα βγει. Αλλά βλέπεις όλοι τι λένε. Θέλει προσοχή, κάτσε. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να ασκήσω το ίδιο. Γεια σας. Ευχαριστούμε, καληνύχτα. Πολύ, καλό βράδυ. Κάνει καλό καιρό μόνο. Ναι. Πήραμε και τέτοιο. Και καλή τύχη εδώ. Από runners. Βετεράνους, όντως. Τρίωρη μαραθωνοδρόμη, μαλάκα. Αν βαρέσει ποτέ τρίωρο μαραθώνιο, Πάτρικ. Μπορεί κάποια στιγμή να χτυπήσει. Κλείσιμο ημέρας με παγωθεραπεία. Best gas. Χαμώ την έφα. Μαλάκα, θα πάθω τίποτα εδώ. Κάτσε γρήγορα. Δεν έχει κρύο ρε μάλλον. Κάτσε ρε. Λοιπόν, πρώτη μέρα carb loading. 5η, 9, 11 του φτάνει στο τέλος της. Έχουμε περίπου γύρω στα 400-450 γραμμάρια καθαρού υδατάνθρακα. Μετά από 3 μέρες με υδατάνθρακα γύρω στο 50. Εντάξει, νιώθουμε πολύ καλύτερα, νιώθουμε γεμάτοι. Η προπόνηση βγήκε αρκετά εύκολα. Ζώνη 2, ζώνη 3, ένα ήταν table, ξέρω εγώ. Και πρέπει να βγει threshold περίπου. Άρα το κρατάμε, συνεχίζουμε. Αύριο έχει Marathon Expo, παραλαμβάνουμε αριθμό και αυτά. Τέλος οι προπονήσεις. Συνεχίζουμε, γεμίζουμε Σάββατο και Κυριακή. Και, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο. Και Κυριακή είναι ο αγώνας. Να δούμε τι θα κάνουμε εν τέλει. Καληνύχτα. Θα λέμε αύριο από Marathon Expo.